Μετεμποδίων θα γίνουν και φέτος οι κρεοσκοπικοί έλεγχοι στον ομό Ρεθύμνου εξαιτίας της ελλιπούς στελέχωσης των υπηρεσιών της αντιπεριφέρειας. Τα χιλιάδες φάγια θα πρέπει να ελεγχθούν μέσα σε λίγο χρόνο εντατικά και αποτελεσματικά λόγω των κοινωνικών εκδηλώσεων της εορταστικής περίοδου που θα κορυφωθούν τις ερχόμενες ημέρες. Εμείς πάντα στο Ρεθύμνο έχουμε ένα θέμα και τα Χριστούγεννα και το Πάσχα λόγω της υποστελέχωσης της κτηνιατρικής υπηρεσίας. Παλιά ήταν μία κτηνίατρος η οποία έπρεπε να κάνει κρεοσκοπικό έλεγχο και σε όλα τα σφαγεία του νομού. Είχαμε βοήθεια από κτηνιάτρους, από Λασίθη κλπ. Η κατάσταση έχει βελτιωθεί οριακά σε σχέση με τα περασμένα χρόνια, αφού πλέον η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής του νομού Ρεθύμνου έχει ενισχυθεί με ένα ακόμη άτομο. Δύο ωστόσο κτηνίατροι καλούνται να βγάλουν εις πέρα στο σύνολο των ελέγχων. Τώρα έχουμε δύο μόνιμους, ήρθε και ένας ακόμα συνάδελφός της για ενίσχυση. Σαφώς και με τους δύο δεν αρκεί για να πει κανείς ότι θα καλυφθεί 100% νομός. Έχουμε ζητήσει βοήθεια πάλι από τις υπόλοιπες υπηρεσίες της περιφέρειας. Θεωρούμε ότι θα μας δοθεί για τις ημέρες αιχμής της δουλειάς. Η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου Μαρία Λιονή ξεκαθαρίζει ωστόσο ότι χάρη στην εργασιακή ευσυνειδησία των δύο κτηνιάτρων αλλά και την υποστήριξη από κτηνιάτρους και από τους τρεις υπόλοιπους νομούς της Κρήτης, οι καταναλωτές μπορούν να αγοράζουν άφοβα για το γιορτινό τους τραπέζι. Κάνουμε ό,τι μπορούμε, το καλύτερο, και δόξα τω Θεώ μέχρι τώρα δεν έχει υπάρξει καμία δυσλειτουργία ούτε στην αγορά ούτε στη λειτουργία των σφαγείων. Αυτό όμως έγκυται. Πραγματικά θα το έλεγα στο πολύ μεγάλο φιλότιμο των εργαζομένων κτηνιάτρων, για να μπορούμε όλοι μας να κοιμόμαστε ήσυχοι ότι γίνεται πολύ καλός κρεοσκοπικός έλεγχος, και στους συναδέλφους που έρχονται από τους άλλους νομούς αυτές τις μέρες για να βοηθήσουν.